Σβάμπ. Ο Αυστριακός τώρα με το δεξί πέρασε καταπληκτικά. Φοβερό γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο Μούργκ ανοίγει το σκορ. Καταπληκτικό πάρσιμο της μπάλας με το αριστερό, με το ίδιο πόδι. Εκτέλεσε τον Παπαδόπουλο για το 1-0 στο 22. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Τόμας Μούργκ. Ο Σβάμπ έχοντας τον Τάισον αριστερά να κάνει την κίνηση. Αυτόν πέταξε την μπάλα. Ο Τάισον στο 1-1 με τον Καρμόνα προτίμησε πάσα. Ξανά ο Βραζιλιανός. Ο Σβάμπ κινήθηκε σε ωραίο χώρο. Ο Ζίβκοβιτς 2-0. Εξαιρετική η έμπνευση από τον Τάισον να παίξει με τον Σβάμπ, ο οποίος ξεχάστηκε από την άμυνα του Αστέρα. Και στο 54 ο ΠΑΟΚ κάνει 2 τα δέρματά του. Ο Τάισον, ο Αλάγκμπε θέλει να πλασάρει και ο Μούργκ τώρα στην κόντρα επίθεση. Έχει φύγει ο Τόμας. Ο Μούργκ πέρασε εντυπωσιακά τον Ζουγκάνοβιτς. Ο Μούργκ περιμένει την κίνηση. Καταπληκτική πάσα. Ο Παπαδόπουλος λέει όχι. Ο Ζίβκοβιτς το πλασέ. Γκολ! Φανταστικό πλασέ στην κόντρα επίθεση. Ο ΠΑΟΚ 3-0 στο 59. Ο Παπαδόπουλος είπε όχι. Ο Παπαδόπουλος ο οποίος γυρίζει στον πάγκο του Ράσταβατς και λέει θέλει αλλαγή. Τώρα ο ΠΑΟΚ, καθώς το παιχνίδι πηγαίνει προς το τέλος στο πρώτο ημίχρονο, μένει στην επίθεση και βγάζει ακόμη μία απειλή προς την άμυνα του Κρίστο και βρίσκει τον γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Τζίμα να σκοράρει, να αξιοποιεί την επέμβαση, να σταθεί η επέμβαση του Κρίστσον. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια και τον Ισλανδό να μπλοκάρει την μπάλα εκεί, αλλά ο Τζίμας είναι στη φάση. Τη διαβάζει εξαιρετικά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι αυτός που βάζει τον ΠΑΟΚ στο προβάδισμα και ένα πρόσωπο, όλο ένα χαμόγελο. Τάισον για τον ΠΑΟΚ που είναι αναγκασμένος να ανεβάσει πάλι ρυθμού στο παιχνίδι. Κωνσταντέλιας πήρα από Μπάμπα. Με το τακουνάκι, έμπνευση για τον Μπάμπα, η μπάλα στα δίχτυα, αυτογκόλ. Πάλι στο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ με το αυτογκόλ του Τσάπαν. Εκπληκτική η έμπνευση από τον Κωνσταντέλια, εκπληκτική η σκέψη του με το τακουνάκι να ξεκλειδώσει το χώρο για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κάνει την σέντρα, ο Τσάπαν δεν μπορεί να διώξει. Ο Μπάμπα που είναι και στις δύο φάσεις τον γκολ του ΠΑΟΚ και στο πρώτο ημίχρονο δημιουργεί αυτός από τα αριστερά τις προϋποθέσεις. Εδώ είναι αυτός που έχει την τελευταία επαφή. Παίχτη ΠΑΟΚ στη φάση με τον γκολ. Μετά είναι ο Τσάπαν το αυτογκολ 2-1. Εκεί που δεν έχει κανένα πρόβλημα, Κλέιμαν. Έκανε εξαιρετική κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Προλαβε ίσα-ίσα να κουμπίσει την μπάλα. Εδώ έγινε λάθος. Είναι κενή εστία. Γκολ. 0-1 ο Κωνσταντέλιας. Εδώ ο Κλέιμαν. Σούταρε την μπάλα πάνω στον Τόμας. Είναι κενή εστία, κανείς δεν προλαβαίνει. Έρχεται ο Γκάρο, αλλά καθαρίζει ο Σοάρες και τώρα είναι 3-2. Ο Τόμας μοίρασε αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Κίνηση φόρα από τον Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας θα πλασάρει απέναντι. Γκολ! 1-2 ο Κωνσταντέλια στο 33. Ο ΠΑΟΚ χτυπάει στην κόντρα επίθεση. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντέλια. Εκεί που ο ΠΑΣ είχε την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, στην επιθετική μετάβαση ο δικέφαλος είναι φωτιά. Ψάιν δεν υπάρχει, ο Σαμάτα είχε τον Κωνσταντέλια, κράτησε μπάλα ο Ζίβκοβιτς, απλασάρει, δοκάρει και μέσα. 1-3, το γκολ που έψαχνε ο ΠΑΟΚ έρχεται. Ο Ζίβκοβιτς έρχεται από τον πάγκο και φτάνει τα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ ο Κλέιμαν πάλι δεν βρήκε συμπαίχτη. Δεν υπάρχει κανείς να μαργάρει τον Σαμάτα, ο οποίος περιμένει. Ο Ζίβκοβιτς φανταστικό πλασέ, καταπληκτικό. Ο Τάισον. Αυτός θα εκτελέσει το φάουλ, κεφαλιά από τον προθυμένο Κουλιαράκη. 1-0, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Μετά το Ελσίνκι, μετά το γκολ του Κουλιαράκη και στη Φιλανδία, γκολ και τώρα εδώ, στην Τούμπα.
από τον προωθημένο Κουλιεράκη στην προηγούμενη φάση, από το μοίρασμα, από την assist του Τάισον για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο 40. Γίνεται έλεγχος της προηγούμενης φάσης, αν έχουν κυλήσει όλα όπως πρέπει. Θα πάει να δει την προηγούμενη φάση ο Σιδηρόπουλος. Βλέπει και ξαναβλέπει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχει να κάνει κάτι με το Κουλιεράκη, αυτό φανταζόμαστε και εμείς. Έχει να, αφού το βλέπει και από το πλάι, έχει να κάνει με τον Εκόνγκ. Γκολ κανονικά, μετράει το γκολ, 1-0. Ο Κορνέτο φάουλ για τον Βόλο. Βρίσκει μπροστά του την μπάλα ο Σβάμπ, απομάκρυση με πάσα και ο Τάισον, ο οποίος είναι γρήγορος, έχει το Λούνα μπροστά του. Του δίνει το δεξιό διάδρομο ο Λούνα, τον παίρνει το δεξιό διάδρομο ο Τάισον, γυρίζει δεύτερο δοκάρι για τον Μουρ. 2-0, τρομερή αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, με έμβολο τον Τάισον. Έχει διανύσει όλο το γήπεδο ο Βραζιλιάνος και υποχρεώνει τον Μουρ με την καλή την έννοια να τον ακολουθήσει στο σπριντ για να του δώσει έτοιμο γκολ. Για να στείλει ο Μουρκ την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0, αλλά ένα γκολ που έχει τη σφραγίδα όχι μόνο της αξίας των ικανοτήτων, αλλά και της όρεξης και της διάθεσης που έχει αυτός ο 35χρονος Βραζιλιάνος, ο Τάισον, να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του πολλές φορές στο δικό του ρυθμό. Ζίβκοβιτς άφησε ο Μουρκ από την πάσα του Σβάμπ. ΠΑΟΚ μένει στην επίθεση με τον Πάπα. Ο Σαμάτα περνάει από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του Αλή Σαμάτα, του Τατζανού επιθετικού με τον ΠΑΟΚ. Σκοράρει για πρώτη φορά στο 10ο του παιχνίδι στη σεζόν. Έφερε την μπάλα μπροστά του, πέρασε από τον Παπαδόπουλο. Τη στέλνει στα δίχτυα. Αρχικά ο Τσοκάνης πέρασε και από τον Τάχατο με την μπάλα να στριφογυρίζει. Το δεξί κοντρόλ με το εξωτερικό του Σαμάτα, το πλασέ με το αριστερό, ωραία εκτέλεση. Ο Αράο μονομαχεί με τον Τάισον, πάλι ο Μπάμπα, έχει χώρο ο Σβάμπ, καλό του πόδι είναι το αριστερό Ζίβκοβιτς. Με το δεξί η σέντρα περνά παράλληλα, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπράντον Τόμας είναι αυτός που δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Το άνοιγμα προς τον Ζίβκοβιτς. Αυτός κάνει μια πάρα πολύ καλή σέντρα. Φαίνεται να έχει επαφή ο Κωνσταντέλιας με το τακουνάκι. Έδιωξε με το δεξί χέρι ο Μπρινιόλι και συνέχεια ο Μπράντον Τόμας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ θα δείτε και με τις γραμμές το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μπράντον Τόμας. Τάισον αφήνει την μπάλα να περάσει, αποφεύγει τον Αράο, Τάισον προϋποθέσεις και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Η πάσα κάτω από τα πόδια, το πλασέ του Ζίβκοβιτς, υπέροχο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Άντρια Ζίβκοβιτς, με καταπληκτικό πλασέ, δοκάρει και μέσα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα στο 58, ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Ο Τάισον έχει την ποιότητα να περιμένει να κάνει πάσα κάτω από τα πόδια του Χουάνκαρ. Και ο Ζίβκοβιτς από εκεί και μετά να δείξει και στον ομοσπονδιακό του προπονητή, τον Ντράγκαν Στοϊκοβιτς, το γιατί πρέπει να έχει και σε αυτές τις κλήσεις μία θέση. Καταπληκτικό πλασέ. Δεσπότοφη κεφαλιά στα δίχτυα. Είναι ο Σντόεφ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, πρώτο του ο Σντόεφ. Πρώτο δικό του γκολ στο 13ο παιχνίδι. Δείτε πώς περιμένει και πόσο δουλεμένη φαίνεται να είναι αυτή η φάση. Σαμάτα, πολύ ωραία την παλιά που βγάζει για τον Τεσπότοφ, κερδίζει την κόντρα, γίνεται επικίνδυνος ο Τάισον, φάτσα με το 2-0. Η μπάλα δεν περνάει τη γραμμή σε πρώτο χρόνο, περνάει σε δεύτερο και είναι πάλι ο Σντόεφ, βάζει δύο γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Κάνει το 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κάνει το 2-0 στις αρχές του δεύτερου μέρους. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Πόσο ΠΑΟΚ πηγαίνει από την δεξιά πλευρά, στην αρχή υπάρχει μια διαμαρτυρία από τον Αγιμπού Καμαρά για το κοντρόλ του Σάστρε, το γύρισμα από τον Τεσπότοφ, το σούτ από τον Τάισον
Ο Ντεμπόκ είναι αυτός που διώχνει πάνω στη γραμμή. Εδώ ξανά στην αρχή της φάσης και μάλλον γιατί βλέπουμε τον διαιτητή, τον Πουλικίδη, να έχει αυτή η χαρακτηριστική κίνηση, να λέει ότι έχει ανοίξει γραμμή επικοινωνίας με τον VR. Περιμένουν όλοι. Γκολ. 2-0. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Ο Στόεφ είχε την ευκαιρία του σε πρώτο χρόνο. Ο Τάισον. Εδώ βέβαια και η απόκρουση του Ντεμπόκ είναι με αυτό το τάκλινγκ φοβερή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επιστρέφει στη φάση ο Στόεφ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιτότα. Δυνατές μονομαχίες και τώρα ο Πάουκ στην επίθεση με τον Βραζιλιάνο. Ποιος θα αφήσει για τον Μπάμπα. Το γύρισμα για τον Ναζίβκοβιτς, η απόκρουση του Πασχαλάκη. Η μπάλα στα δίχτυα, 0-1, ο Πάουκ στο 38, ανοίγει το σκορ με τον αρχηγό του, τον Αντρία Ζίβκοβιτς. Έπειτα από αυτήν την ενέργεια από την αριστερή πλευρά και την παράλληλη παλιά του Μπάμπα, ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό δεν μπορεί να αντιδράσει εκεί ο Πασχαλάκης, που βρίσκει την μπάλα με το αριστερό χέρι αλλά την στέλνει στην ουσία στην εστία του για το 0-1. Πάσα προς τον Μπράντον Τόμας, παρέμβαση του Πορόσο, πέναλτι δείχνει ο Σλάγκερ στο 54 σε επανάληψη. Προς ο Πορόσο με τον Μπράντον Τόμας πέφτουν στο έδαφος. Ο Σλάγκερ έδειξε την λευκή βούλα. Σφυρίζει ο Σλάγκερ, έτοιμος ο Ισπανός, εκτελεί 0-2. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αυτή τη φορά από την λευκή βούλα με τον Μπράντον Τόμας να ευστοχεί απέναντι από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ζίβκοβιτς. Μένει ο Σέρβος, θα περάσει για τον Μούργκ, το σούτ, μάλλον η πάσα για τον Μπράντον Τόμας. Μένει κατεβασμένη σημαία, 0-3, ο ΠΑΟΚ στο 65 αυξάνει την διαφορά από την ασίστ του Τόμας Μούργκ. Σκόρερ και πάλι ο Μπράντον Τόμας. Σε μια φάση που ξαναβλέπουμε. Το τρίτο τέρμα της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ολυμπιακό που δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντιδράσει. Φιλοξενούμενοι δημιουργούν αυτήν την πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη διαφορά. Σάστρε. Ο Ισπανός αλλάζει με αυτήν την διαγώνια παλιά για τον Μούργκ. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Συνεργασία με τον Μπράντον Τόμας. Η πάσα και πάλι για τον Κωνσταντέλια που απέφυγε τον Πασχαλάκη. Πατάει για το 0-4. Θρίαμβος του ΠΑΟΚ με τον Οσδόεφ να σκοράρει από μια εκπληκτική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Προφανώς θα υπάρξει και εξέταση από τον VAR για το ξεκίνημα της φάσης αλλά και για την εξέλιξή της. Είδε πως προλαβαίνει ο Κωνσταντέλιας τον Πασχαλάκη. Τα κουνάκια για τον Οσδόεφ σε κενή εστία, κάνει το 0-4. Και αντίδραση του Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Και εδώ θα ξαναδούμε την φάση του τέταρτου τέρματος από την ανάπτυξή της. Αυτή την βαθιά παλιά με στόχο τον Μούργκ. Είδαμε και τις γραμμές. Πάσα για τον Κωνσταντέλια που συνεργάζεται με τον Μπράντον Τόμας. Και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση. Σαμάτα. Για τον Ζίβκοβιτς, η επιλογή του είναι κάθετη για τον Κωνσταντέλια, πατάει για τον Σάστρε, όλα με τη μία και καταπληκτικό γκολ από τον Σαμάτα, με το τακουνάκι, σε μία φάση αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας, όποιων παιχτών του ΠΑΟΚ μπήκανε στην κυκλοφορία της μπάλας, με τη μία έγιναν όλα, αστραπιαία πολύ γρήγορα και ανέλειπε το κερασάκι στην τούρτα, ήρθε με τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί ο Σαμάτα για το τρίτο δικό του γκολ στη σεζόν. Ζίβκοβιτς έφυγε από τα δεξιά, πήρε την πάσα από τον Σάστρε, αλλά παίρνει μια περίεργη τροχιά και πηγαίνει στα δίχτυα, καταπληκτικό γκολ, έτσι όπως εξελίχθηκε με τον Άντρια Ζίβκοβιτς. Ευνηδιάζεται ο Καπίνο, περίμενε σέντρα, βλέπει την μπάλα να παίρνει μια περίεργη τροχιά και να πηγαίνει στην εστία, να πηγαίνει στα δίχτυα.
Πάλι Σουάρες. Ο Τάισον, πάρα πολύ καλή παλιά. Ο Σντόεφ 1-0. Η τρομερή παλιά του Τάισον. Βρήκε τον Οσδόεφ εκεί που την ήθελε ο Ρώσος Χαφ. Στην κίνηση για να έχει εύκολο έργο. Τέταρτο γκολ του Οσδόεφ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάισον από τον Οσδόεφ για την παλιά που του κάνει. Ένα χαφ που πατάει περιοχή, ένα χαφ που πηγαίνει στο γκολ. Ένα χαφ που κάνει αυτά που θέλουν οι προπονητές απέναντι σε κλειστές άμυνες. Να γίνεται έξτρα επιθετικός. Τάισον παίρνει μια μπάλα, ο Μπράντον με τον Μουρκ, πάτησε την μπάλα ο Τάισον, δεν χάνει κατοχή πάντως, ο Πάουκ πηγαίνει στον Μπράντον. Ο Μουρκ παίρνει από τον Τάισον, το σούτ από τον Αυστριακό, δικό του το δεύτερο γκολ. 2-0 και πάλι ασίστ ο Τάισον. Τάισον που είναι σε αυτή τη φάση γενικώς από την αρχή, είναι αυτός που πιέζει ψηλά, αλλάζει κατοχή, την παίρνει ο Πάουκ, βγάζει τη συνεργασία αρχικά με Μπράντον Τόμας, στη συνέχεια στο Μουρκ, 2-0 με σκόρερ τον Αυστριακό. Είναι η ώρα ο Κωνσταντέλια τώρα. Έκανε μια καταπληκτική τρίπλα στην αρχή της φάσης του Αγγερλούι και πήρε όλο το γήπεδο για να παίξει με τον Ντεσπότοφ. Η σέντρα από τον Ντεσπότοφ, η κόντρες, γκολ! Δεύτερο του Μουρκ, 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας με το που μπαίνει, ανεβάζει την ταχύτητα, γυρίζει το διακόπτη και κινούνται όλοι και όλα γύρω του. Μέχρι να φτάσει η μπάλα από την πάση του Ντεσπότοφ στο Μουρκ και να σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι σήμερα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ σε μια γεμάτη περιοχή. Πέρασε από όλους η μπάλα. 4-0 με Σαμάτα να είναι ο σκόρερ. Αυτός της πρόκειται στα δίκτυα σίγουρα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Γρανάτου της Αρχής, Super League, που ενημερώνεται από τη στατιστική, επισήμως έχει σκόρερ τον Ντεσπότοφ. Ο Τζίμας τώρα κάνει αυτό που έκανε λίγο πριν ο Κωνσταντέλιας. Ο Τζίμας όμως παίρνει όλα τα μέτρα, θα βάζει ένα υπέροχο γκολ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει 5-0. Ράφα Σοάρες. Σκοράρει και αυτός, δεν σκόραρε λίγο πριν ο Τζίμας. Αλλά πηγαίνει πρώτος ο Τζίμας να συγχαρεί το συμπαίκτη του. Δεν μένει στην απογοήτευση της δικής του χαμένης ευκαιρίας. Και αυτό δείχνει πολλά πράγματα και για τον αγωνιστικό χαρακτήρα του 17χρονου. Πηγαίνει ο Τζίμας να συγχαρεί τον Πορτογάλο για το δικό του γκολ. Κερδισμένη κατοχή του Τσιγκάρα. Με τη μία πολύ ωραία ο Τόμας. Ο Ντεσπότοφ δημιουργεί χώρο. Κωνσταντέλιας! 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 21. Ωραίο κοντρόλ, άμεση εκτέλεση. Έχει βάλει και δυσκολότερα ο 20χρονος μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου που ανοίγει το σκορ στην Τούμπα. Κωνσταντέλιας έπαιξε κάθετα, ωραίο είναι το γύρισμα. 2-0 ο ΠΑΟΚ ευνοημένος από την κόντρα εδώ και με το Ράφα Σοάρες να κινείται πολλές φορές έως τώρα ως επιθετικός στο μάτς στο 43. Εδώ η φάση με τον Κωνσταντέλια να έχει συμμετοχή και εδώ στο ξεκίνημά της. Η μπάλα από τα πόδια του Τζανδάρη στρώνεται στο σκόρερ. Ο Σοάρες κάνει το 2-0. Τσιγκάρας, Κωνσταντέλιας, κάνει κίνηση ο Ντεσπότοφ, είχε ανέβει πολύ γρήγορα ο Σάστρε, τον είδε ο Κωνσταντέλιας, τέτατε, 3-0! Πολύ γρήγορη ανάπτυξη από τον ΠΑΟΚ, πήρε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας και δίνει και ασίστ στο μάτς για την εξαιρετική κίνηση του Σάστρε, δεύτερος μπακ που σκοράρει για τον ΠΑΟΚ απόψε. Κουλιαράκης. Κάνε ωραία πάσα για Μουρκ. Ο Κωνσταντέλιας η κόντρα, ο Μουρκ πέρασε, πλάσαρε 0-1. Τον άφησαν τον Μουρκ, διαμαρτύρεται για offside. Ο Αυστριακός περνάει και πλασάρει πολύ εύκολα για το 0-1 στο 34. Ο Κωνσταντέλιας, ο Μουρκ, εδώ οι παίκτες του Αστέρα έχουν σταματήσει και οι τέσσερις, οι τρεις σηκώνουν το χέρι. Ο Μουρκ περνάει και πλασάρει. Πάλι Κωνσταντέλιας, καλή τοποθέτηση. Σαμάτα, ο Μουρκ πάτσε περιοχή. Ο Σαμάτα γυρίζει 0-2. Άψογο τελείωμα, Ντεσπότοφ στο 59.
10 λεπτά νωρίτερα προειδοποίησε. Στο 59 ο Ντεσπόντοφ στο δεύτερο δοκάρι σκόραρε. Άλβαρες παρακινδυνευμένα. Ο Σαμάτα πρόλαβε τον Παπαδόπουλο. Και ο Μούργ έχει την ευκαιρία. Πέρασε ο Μούργ 1-3. Στο 69. Δεύτερο γκολ ο Μούργ. Ο Αστέρας επιστρέφει στο μάτς του 63 από το λάθος του Κοτάρσκι. Του Άλβαρες το λάθος του 69. Οδηγεί στο δεύτερο γκολ του Μούργ. Μεϊτέ και Τζίμας. Ο Άλβαρες λείπει από τη φάση. Τζίμας γυρίζει. Ντεσπόντοφ. 1-4 στο 90. Για πρώτη φορά 4 γκολ ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Εντυπωσιακή νίκη. Δεύτερο γκολ ο Ντεσπόντοφ στο δεύτερο ημίχρονο. Μεϊτέ. Για Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας για Μούργ, ο Μούργ για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Στο 13ο λεπτό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκει δίχτυα. Μια εξαιρετική, μεθοδική και εν τέλει αποτελεσματική ομαδική προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Ίσως και να έχει βρει η μπάλα στην εκτέλεση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλάζει η πορεία σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στο βάθος της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Κηφισιά ΠΑΟΚ 0-1. Κόγκ πήρε από τον Ντεσπόντοφ. Συγκλίνει ο Βούλγαρος και παίζει για τον Τόμας. Ο Τόμας φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πλασάρει, κάνει επαφή ο Αναγνωστόπουλος, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τον Μπράντον Τόμας. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Με μία ακόμη επιθετική ανάπτυξη από την δεξιά πτέρυγα, για μία ακόμη φορά με καταλυτικό τον Κυρίλ Ντεσπόντοφ, που οδήγησε την μπάλα, συνέκλεινε στον άξονα και δημιούργησε για το τέταρτο γκολ του Μπράντον Τόμας στην φετινή Στοίχημαν Super League. Και ο Πουλικίδης δείχνει την σέντρα. Βλέπετε και τις γραμμές. Κερδίζει ο Ματέου Σάντος. Θέλει να πάρει και το πλάγιο, δεν το πήρε Κωνσταντέλιας. Σηκώνει στο πίσω δοκάρι για τον Ντεσπόντοφ. 3-0 ο ΠΑΟΚ. Καταπληκτική ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 34 λεπτά παιχνιδιού, τώρα συμπληρώνονται. Δευτερόλεπτα πριν, φτάνει και σε τρίτο γκολ. Κωνσταντέλια σε επαφή κατεύθυνσης για να φύγει και να δώσει στον Μούργ και να περάσει στον Ντεσπόντοφ. Κρατά αυτός. Πάσε είναι για τον Μούργ. Προσποίηση από τον Τόμας Μούργ. Σαν σε προπόνηση ο Τόμας Μούργ αφήνει ουσιαστικά την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0 του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και ο Τόμας Μούργ με γκολ και ασίστ και απόψε. Και είναι και απολύτως χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο φτάνει στο 4-0, σε αυτό το 4-0 ο ΠΑΟΚ, του παιχνιδιού που πρεσβεύει η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκτελεί το κόρνερ ο Ντεσπόντοφ για την κεφαλιά στα δίχτυα. Καταπληκτική από τον Οσντόεφ στο 72ο λεπτό. Μια συνεργασία δύο ποδοσφαιριστών που μπαίνουν ολοένα και πιο δυναμικά στο κάδρο, γίνονται κάθε μέρα, κάθε μάτς και πιο καταλυτικοί και κομβικοί για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μια ακόμη ασίστ που πιστώνεται ο Κυρίλ Ντεσπόντοφ, ένα ακόμη γκολ που πετυχαίνει ο Μαγκομέντος Ντόεφ. Με τον Τζίμα να περνά την μπάλα από τις κόντρες, πετυχαίνει έκτο γκολ για τον ΠΑΟΚ ο Τσιγκάρας. Διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους με το περιβραχιόνιο στο αριστερό του μπράτσο. Έχοντας περάσει πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο, ο Τσιγκάρας είναι αυτός που σε ανυπεράσπιστη εστία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και πάλι από τον άξονα με τον Τζίμα να παίζει κάθετα, με τον Σάστρε να δοκιμάζει να νικήσει αυτός τον Αναγνωστόπουλο. Το θέμα είναι αν έχει μπάλα περάσει στην προσπάθεια του Σάστρε την γραμμή ή τον γκολ θα πιστωθεί στον Τσιγκάρα. Yeah.
Εδώ γυρίσει ο Ριέρα, βέβαια. 2-2 είναι στην πλευρά. Ο Ντεσπότοφ κράτησε παρά το γεγονός ότι αρχικά είχαν στην ισορροπία του. Έφτασε μπάλα στο Σάστρε. Πλαγιοκοπεί από τα δεξιά ο Πάοκ. Πέρασε μπάλα από τον Σβάμπ που ήταν μόνος απέναντι σε αφύλακτη εστία χωρίς να τη βρει ο Ντεσπότοφ. Γκολ για τον Πάοκ 1-0. Ο παίκτης του Δεκέμβρη, ο Κύριλ Ντεσπότοφ, εμφανίζεται και τις πρώτες μέρες του Γενάρη για τον Πάοκ. Πάοκ όμως βρίσκει γκολ με τον Ντεσπότοφ και είναι ξανά στην επίθεση. Πάλι ο Ντεσπότοφ 2-0. Αυτή τη φορά είναι ο Πάπα, αλλά είναι πάλι ο Ντεσπότοφ στους πρωταγωνιστές της φάσης. Έχει ανέβει όλη την αριστερή πλευρά ο Πάπα. Στην προηγούμενη φάση είναι αυτός που σερβίρει στον Ντεσπότοφ και ο Ντεσπότοφ λέει να του ανταποδώσει το δώρο. Μητέ. Πέρασε η μπάλα για τον Ντεσπότοφ. Έχει πάλι την ευκαιρία ο Ντεσπότοφ. Αυτή τη φορά σιγουρεύει τη φάση με την μπάς στο Μάρκος Αντώνιο. Μάρκος Αντώνιο βρίσκει το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Η τέταρτη του συμμετοχή. Όλες ως αλλαγή. Μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι ο Ντεσπότοφ. Του επιτρέπει να χαμογελάσει πλατιά γιατί του δίνει ένα εύκολο γκολ. Δεύτερη ασίστ του Ντεσπότοφ στο μάτς. Πρώτο γκολ για τον Μάρκος Αντώνιο. Μπράντον για τον Τάισον. Σηκώνει το κεφάλι και πετάει απέναντι στο Ντεσπότοφ. Κοντρόλ στην κίνηση. Ψάχνει μία ακόμη τελική πάσα για τον Μπράντον. Τόμας βρέθηκε απέναντι στον Μπάουμαν και τέταρτο γκολ στις καθυστερήσεις. Σκοράρει και ο Μπράντον Τόμας. Μία ακόμη ασίστ από τον Ντεσπότοφ. Από εκεί και μετά βέβαια η προσποίηση του Ισπανού φέρνει αυτόν απέναντι στον Μπάουμαν. Τονικά 4 γκολ ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη παιχνίδι. Προσποιήθηκε ο Κωνσταντελιάς. Βγήκε ο Μπράμπετ στην περιοχή, ο Σβάμπ, τέτα τέτ, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα, έρχεται ο Μπάμπα, 2-1. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει ξανά στο παιχνίδι στο 75. Ξεχάστηκε η άμυνα του Άρη, ο Σβάμπ γύρισε. Μπάλα πέρασε από όλους μετά το πλασέ του Μπάμπα. Ο Μουρκ εκτελεί πέρσι από τον Ραμούσπε. Καραχάλιο στρώθει μπάλα στον Ντεσπότοφ. Κλέιμαν στη φάση και ο Μπάμπα σκοράρει για τρίτη συνεχόμενη φορά. Τρίτο σερί παιχνίδι που ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ είναι σκόρερ. Δεν το συναντάει στην καριέρα του κάθε μέρα. Συμβαίνει, άξιο καταγραφής και τα χαμόγελα συνοδεύουν την επιτυχία του Μπάμπα. Ο Μούργκ είναι στην εκτέλεση με το αριστερό. Πέρασε η μπάλα προς τα πίσω με Ιτέ. Σε πρώτο χρόνο η μπάλα στα δίκτυα. Δικό του πρώτο γκολ με τον ΠΑΟΚ. Ο Μεϊτέ με το καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο σκοράρει και κάνει το 2-0. Η μπάλα παίρνει μια τροχιά που ευνηδιάζει τον Κλέιμαν. Σάστρε για τον Τζίμα! 3-0! Αυτό το έβαλε. Λίγο πριν στο τέτα τέτ, τον νικάει ο Κλέιμαν. Εδώ ο Τζίμας κάνει καταπληκτική κίνηση, σεντερφορίσια κίνηση. Είναι η σέντρα καλή. Ναι, είναι η σέντρα καλή του Σάστρε. Αλλά για να πιστωθεί κάποιος την ασίστα πρέπει να υπάρχει και ένας που ακολουθεί. Ο ΠΑΟΚ πάλι από τα δεξιά και ο Σάστρε έχει ανοιχτό διάδρομο. Έψαξε το Τζίμα, η μπάλα στα δίκτυα, κάπου βρήκε, κάπου κόντραρε. 4-0. Ο Ισπανός ήταν στη σέντρα για την ασίστ στο Τζίμα λίγο πριν. Εδώ είναι πάλι ο δικός του ανοιχτός διάδρομος από δεξιά πλευρά που του δίνει το περιθώριο να εκδηλώσει το επιθετικό του ταλέντο. Πέρασε η μπροστινή παλιά, γίνεται και το σουτ και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Ντεσπότοφ είναι αυτός που εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα του Βόλου. Παίρνει την μπάλα από πολύ καλό σημείο, καλύτερο από αυτό που απείλησε πριν από δύο λεπτά. Εκτελεί, σκοράρει και ανοίγει το σκόρ για τον ΠΑΟΚ. Ο μόνιμος σκόρερ του το τελευταίο διάστημα. Ξανά η φάση την βλέπουμε αργά-αργά για να δούμε αν υπάρχει επαφή του Ντεσπότοφ με το χέρι από το οποίο αποκτά πλεονέκτημα. Όχι, αποφάνθηκε ο κύριος Ζαμπαλάς. Το γκολ μετράει κανονικά η φάση.
του γκολ είναι αυτή. Για να δούμε ότι ο Ντεσπότοφ καλύπτονταν την ώρα που έγινε η μεταβίβαση. Yes, yes, yes. Το γύρισμα ξανά για τον Ντεσπότοφ από τον Τάισον, έγινε το λάθος. Η μπάλα στρώθηκε στο Μούργκ και ο Μούργκ σκοράρει 8ο φετινό γκολ για τον Τόμας Μούργκ. Άλλο ένα πολύ φθηνό λάθος της άμυνας του Βόλου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Τόμας Μούργκ αξιοποιεί το δώρο, εκτελεί μέσα από την μεγάλη περιοχή, στέλνει την μπάλα ψηλά στην εστία του Κώστιτς. Μπάλα βγαίνει έξω, το πλασέ 3-0, καταπληκτικό τελείωμα από τον Ντεσπότοφ. Δεύτερο γκολ του Ντεσπότοφ στο μάτς, με ένα αριστουργηματικό τελείωμα έξω από την μεγάλη περιοχή. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κώστιτς, ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 3-0. Ο Ντεσπότοφ φτάνει στο δεύτερο γκολ στο μάτς. Έρχεται και κλέβει ο Μπαμπαράχμαν, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Η μπάλα πάντως μένει μες στη μεγάλη περιοχή για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπαμπαράχμαν προσπαθεί να βρει τρόπο για να σουτάρει, δεν τα κατάφερε. Τελικά το σουτ γίνεται, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. 1-4. Ο Τάισον αγκαλιάζει τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω αν η μπάλα έχει ακουμπήσει και στον Ζίβκοβιτς. Όχι, δεν ακουμπάει μπάλα στον Ζίβκοβιτς. Σε κορμί παίκτη του Βόλου ακουμπάει και αλλάζει λίγο πορεία. Το αγκάλιασμα από τον Τάισον για τον Ζίβκοβιτς είναι για την ασίστ. Ντελετίτς. Έχασε την μπάλα και την πήρε ο Τάισον και έχει βγει πρώτος ο Μάρκος Αντώνιο. Μάρκος Αντώνιο περιμένει την πάσα. Τελικά το γκολ θα έρθει. Το 1-5 από τον Τζίμα. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Φοβερή κούρσα από τον νεαρό τον Τζίμα. Όλα έδειχναν ότι η επιλογή θα ήταν ο Μάρκος Αντώνιο, ο οποίος είχε βγει πρώτος στην επίθεση. Αλλά ο Τζίμας έρθε ως τρέιλερ, πήρε την μπάλα και με ένα καταπληκτικό πλασέ γράφει το 1-5. Κλέβει ο Τάισον. Κάνει πάρα πολύ ωραία ενέργεια ο Τάισον και βγαίνουν τρεις του ΠΑΟΚ σε αντεπίθεση. Ο Ντεσπότοφ σε τέτα τέτοια το δικέφαλο. 1-0 στο 43. Σε κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να βρει τρόπο και να σκοράρει με τον Ντεσπότοφ. Να το κάνει για 8η φορά από την αρχή της σεζόν. Ντεσπότοφ. Μούργκ, Τόμας, πάλι ο Μούργκ, ανέβηκε ο Τάισον, έχει γυρίσει ο Βαγιανίδης. Προωθείται τώρα ο Μπάμπα, ο Τάισον κάνει πολύ ωραία προσπάθεια και βγάζει σέντρα. Η μπάλα πέρασε ο Ντεσπότοφ. Εξαιρετική επίθεση του ΠΑΟΚ και 2-1 στο 56 με δεύτερο γκολ του Ντεσπότοφ στο μάτς. Δείτε εδώ, από την άμυνα έχει ξεκινήσει αυτή η συνδυασμένη προσπάθεια και το τακουνάκι του Τόμας, η αλλαγή παιχνιδιού. Ανεβαίνει και ο Μπάμπα από αριστερά, αλλά ο Τάισον ανοίγει την μπάλα και αποφεύγει το Βαγιανίδη. Υπάρχουν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δοκάρι, εντελώς αμαρκάριστος, ευστοχεί ο Ντεσπότοφ για το 2-1. Τώρα γυρίζουν τρεις για τον Ατρόμητο στην περιοχή. Η γρήγορη εκτέλεση. Ο Τάισον τη σέντρα. Η κεφαλιά, η κόντρα. Ο Σβάμπ 0-1. Στο 89 η αλλαγή του Λουτσέσκου. Έρχεται από τον πάγκο ο Σβάμπ. Εποφελείται. Σκοράρει 0-1. Την ώρα που τρεις παίκτες του Ατρόμητου δεν έχουν καταλάβει ότι έχει γίνει η εκτέλεση του κόρνερ, ο Τάισον κάνει τη σέντρα. Μέχρι να γυρίσουν στην περιοχή, χάθηκαν οι θέσεις, το εκμεταλλεύεται ο Σβάμπ. 0-1 ΠΑΟΚ στο 89. Ο Σαμάτα, ο Τσιντώτας κάνει λάθος. Και ο Κωνσταντέλιας πλασάρει για ένα απίθανο 0-2. Στο 93 έλειπε η κλάση, η υπογραφή του Κωνσταντέλια από το μάτς. Απίθανη λόμπα για το 0-2. Δύο γκολ σε τρία λεπτά, ο ΠΑΟΚ χτυπάει στο τέλος και φεύγει νικητής και από το Περιστέρι. Τάισον εκτελεί κοντά στο Στάνκοβιτς, ο οποίος δεν βγαίνει, κεφαλιά, γκολ! 1-1 στο 89. Ο Κεντζιόρα φέρνει το μάτς στα ίσα.
Ροντινή. Κωνσταντέλιας. Και η πάσα για το Μούργκ, το κοντρόλ, ο Ορτέγκα, Ντεσπότοβ 1-1! Η απάντηση του ΠΑΟΚ στο 39 με τον Ντεσπότοβ. Ένα διεγκόλ σε 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Παίκτος του Ολυμπιακού είναι στον Ντίνγκερ, εδώ η πάσα για το Μούργκ, το κοντρόλ, ο Ορτέγκα, εκεί που γυρίζει ο Ντεσπότοβ με τη μία σοφάριση. Πάσα για τον Κωνσταντέλια που έχει χώρο μπροστά του. Ο Κωνσταντέλιας κρατάει. Θα βγάλει πλάγια. Η σέντρα από τον Σάστρε για τον Σαμάτα. Η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα απευθείας. Έχονται εντύπωση από τα πόδια του Σάστρε. Δεν ξέρω αν την βρήκε ο Σαμάτα. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72. Εδώ ξανά δείτε το χώρο που έχει ο Κωνσταντέλιας μπροστά του. Ανεβαίνει ο Σάστρε από την απέναντι πλευρά. Κάνει μια περιστροφή γύρω τον έξονά του και ανοίγει ωραία το παιχνίδι. Κάνει κίνηση ο Σαμάτα. Ο Σάστρε τη σέντρα. Η μπάλα θα καταλήξει στη γωνία. Πιθανώς να βρήκε και στο πόδι του το Ρεχόν, ο οποίος έπεσε και έβαλε την προβολή. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει σε 1-1. Εδώ ξανά έχει χώρο ο Σντόεφ και ο Ζίφκοβιτς. Το σούτ του Ζίφκοβιτς δοκάρει και μέσα. Στο 73 ο ΠΑΟΚ σε μερικά δευτερόλεπτα φέρνει τούμπα το μάτς. Με μία από τις αλλαγές του Λουτσέσκου, τον αρχηγό πλέον, τον Ζίφκοβιτς. Να παίρνει την μπάλα και να τη βάζει κάτω από την μπλούζα του. Ο πανηγυρισμός του Ζίφκοβιτς με ένα καταπληκτικό γκολ. Δύο φορές οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν σημαδέψει το δοκάρι. Λάθος από τον Χουάμπη, κέρδισε ο Μεϊτέ. Ο Κωνσταντέλιας ξανά στην αντεπίδυση ο ΠΑΟΚ. Πάσα για τον Οσντόεφ, απέναντι έχει χώρο ο Ζίφκοβιτς. Εκεί θα πάει η μπάλα. Κοντρόλ του Ζίφκοβιτς. Πάσα για τον Κωνσταντέλια, διαγώνιος του Κωνσταντέλια, 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετική συνεργασία, ο ΠΑΟΚ σφραγίζει τη νίκη του στο Αγρίνιο με τον Κωνσταντέλια στο 90. Από την πολύ ωραία συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ, ο οποίος άλλαξε πλευρά, έπαιξε στην αδύναμη πτέρυγα του Πανετολικού, εκεί που βρέθηκε ο Ζίφκοβιτς, δεν βιάστηκε να εκτελέσει, κράτησε μπάλα, είδε την κίνηση του Κωνσταντέλια, ο οποίος με ένα αδύναμο αλλά διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τσάβες. Δεν είχαν σταματήμα από τον Ρουμάνο τεχνικό. Ότο για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος περνάει πλασάρι και σκοράρει. Απίθανη κίνηση Κωνσταντέλια, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά για το 0-1 του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Πρώτη τελική του ΠΑΟΚ στην εστία. 3 στις 5 φάσεις Κωνσταντέλιας, αυτός σκοράρει. Από το 69 στο παιχνίδι 11 εναντίον 10, πλέον 11 εναντίον 9, Σοάρες γυρίζει και η μπάλα πάει στα δίχτυα, το έβαλε με τα πολλά ο Ντεσπότοβ για το 0-2 στο 90. Το έψαξε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ η σέντρα του Σοάρες. Πέρασε η μπάλα από τον Μπέρκστρεμ, πήγε στο σώμα του Ντεσπότοβ και στα δίχτυα, 0-2. Ο Μεϊτέ, σπανίο σουτάρι, δεν το κάνει ούτε τώρα. Ο Τάισον χαμηλά με το δεξί μπάλα, περνά και καταλήγει στα δίχτυα. Ο Βραζιλιάνος δίνει τη λύση στο 71ο λεπτό. Λαμία, ΠΑΟΚ 0-1. Μπαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό, στο πιο κρίσιμο, εάν θέλετε, κομμάτι του παιχνιδιού, ο Τάισον δεν χρειάστηκε να μπει στην μεγάλη περιοχή, λίγο έξω από αυτήν. Με ένα σουτ που περισσότερο είχε ακρίβεια παρά δύναμη, σαν να τοποθετεί την μπάλα στην δεξιά γωνιά του Κοσέλεφ. Μούργκ μέσα στην περιοχή, γυρίζει προς τον Ντεσπότοβ. Έρχεται ο Τόμας. Με πολλούς παίκτες μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ένας εξ αυτών ο Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ που γυρίζει σαν σέντερφορ, εκτελεί σαν σέντερφορ και σκοράρει σαν σέντερφορ. Για το Λαμία ΠΑΟΚ 0-2. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπάμπα Ράχμαν σε κίνηση pivot πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Λαμίας και πετυχαίνει τέταρτο γκολ στη σεζόν. Ένα γκολ αρκετά διαφορετικό από αυτά στα οποία μας έχει συνηθίσει. Ένα γκολ στο οποίο ήταν στατικός στην αντίπαλη περιοχή
είτε όλη του την κίνηση. Πως ανέβηκε για να δώσει στήριγμα, πως έμεινε κοντά στο πέναλτι και λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και πως γύρισε για να νικήσει τον Κοσέλεφ. Μπάλα στην περιοχή με τον Ντεσπότοφ να εκτελεί από την ατομική προσπάθεια που έκανε ο Μπράντον Τόμας στο γύρισμα του Ράφα Σοάρες και με το δεξί, με το εξωτερικό, ο Ντεσπότοφ σκοράρει μόλις το 2 και εδώ θα δούμε από την αρχή τη φάση με την μπάλα να φτάνει στον Μπράντον Τόμας. Η τρίπλα που κάνει κερδίζει και την κόντρα και συνεχίζει όλη την προσπάθεια ο Μπράντον Τόμας. Κάνει μία τρίπλα, πέφτει στο έδαφος, συνεχίζει την προσπάθεια του, έρχεται και ο Ράφα Σοάρες, γυρίζει την μπάλα, ο Ντεσπότοφ από το σημείο του πέναλτι εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι μόλις το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο των αγώνων του. Ο Μεϊτέ έκανε την τρίπλα πάνω στον Τσέριν, προϋποθέσεις τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κάθε τι πάσα για τον Μουρκ, το γύρισμα για τον Μπράντον Τόμας, 2-1. Από τα αριστερά και πάλι χτυπά ο ΠΑΟΚ και παίρνει προβάδισμα με τον Τόμας. Η κάθετη πάσα στον Μουργκ. Αυτός γυρνά στο κατάλληλο σημείο εκεί που περιμένει ο Μπράντον Τόμας. Σκοράρει για 11η φορά τη φετινή σεζόν. Ο Μπράντον Τόμας, η τέταρτη ασίστ του Μουργκ, που είναι και αυτός διψήφιος σε συνεισφορά, σε γκολ και ασίστ. Μπακασέτα στο κόρνερ. Πέρασε η μπάλα με τον Τάισον και τον ΠΑΟΚ να ψάχνει αντεπίθεση. Ο Κωνσταντέλιας και βγαίνει δεξιά ο Τάισον. Ο Ρουμπέν Πέρεθ με τον Κωνσταντέλια. Κρατά ο Κωνσταντέλιας, έρχεται και ο Σαμάτα. Τώρα θα περάσει τον Τάισον. Ζητά και πάλι μπάλα ο Κωνσταντέλιας, γυρίζει για τον Σαμάτα. Η επέμβαση του Ντραγκόφσκι, Σαμάτα και πάλι και πάνω στη γραμμή. Αλλά με χέρι ο Παλάσιος αποβάλλεται και πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Από το γύρισμα που κάνει ο Τάισον, Σαμάτα κάνει κίνηση φορ, έκανε την πρώτη επέμβαση. Ο Ντραγκόφσκι ξαναβρήκε την μπάλα ο Σαμάτα, την έστειλε προς τα δίχτυα και ο Παλάσιος τη σταματά με το χέρι για το πέναλτι και την αποβολή. Στο 88. Παίρνει φόρα ο ΣΒΑΠ, εκτελεί από την άλλη ο Ντραγκόφσκι, 3-1 ο ΠΑΟΚ στο 89. Αγκαλιάζει το τρίποντο. Πάσα. Έχουν βάλει στη μέση τον Νούνιες, ο Ζίβκοβιτς, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά γκολ! 1-1 ο Μιχαηλίδης. Επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα. Φοράει το μαύρο περιβραχιόνιο σε ένδειξη μνήμης για τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν και σκοράρει σοφαρίζοντας. Στο πρώτο των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ βρίσκει το 1-1. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε από τον Τζανδάρη και έφυγε κοντά στην περιοχή για τον Ζίβκοβιτς. Ένας-ένας με τον Σίτγκλεϊ, γύρισε έξω. Ο ΣΒΑΜ ψάχνει το αριστερό του, το έκανε! Γκολ! Ο ΣΒΑΜ είναι αυτός που δίνει τη λύση στο 70. Πέρασε λίγα λεπτά νωρίτερα στην θέση του ΟΣΔΟΕΦ και αμέσως δείχνει γιατί τον εμπιστεύτηκε ο Λουτσέσκου. Ο Στάνκο πήρε την κόντρα ο Τάισον και μοίρασε στον Σαμάτα, σκιά τον Τζανετόπουλος. Ο Σαμάτα ξέφυγε με το εξωτερικό πάνω στη γραμμή. Πέναλτι! Πέναλτι από τον Κορνέζο. Αυτό δείχνει ο Κατσικογιάννης. Όλο το γήπεδο φωνάζει Σαμάτα. Ο ΣΒΑΜ είναι αποφασισμένος. Μετά από εντολή του Λουτσέσκου βέβαια. Στο 88 φλερτάρει με το δεύτερο προσωπικό του. Πλασάρι γκολ. Πλαϊνό δείχτη για το 3-1 του ΠΑΟΚ. Στο 88 τελειώνει η υπόθεση νίκη.
Πέρασε ο Ντεσπόντοφ με το εξωτερικό. Ο Αθανασιάδης σπουδαία επέμβαση. Στην πιο μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο μάτς. Βρήκε τρόπο να απομακρύνει, αλλά όχι πολύ μακριά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η μπάλα φτάνει στον Ζίβκοβιτς. Κωνσταντέλιας δεν έχει τρόπο να σουτάρει. Είναι πολλά κορμιά γύρω του, κρατάει την μπάλα. Μπαμπαράχμαν, αυτό σουτάρει και σκοράρει. 2-1 στο 62 με τον Μπαμπαράχμαν. Πριν μερικά δευτερόλεπτα απείλησε σοβαρά με τον Ντεσπόντοφ. Εξιδωτέρωσε ο Αθανασιάδης. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν μακριά την μπάλα από την περιοχή του οι παίκτες της ΑΕΚ. Επέμεινε ο Κωνσταντέλιας και τελικά έρθε ο Μπαμπαράχμαν με ένα ξερό σουτ ανάμεσα στα πολλά κορμιά να περάσει την μπάλα από τα πολλά πόδια και να τη στείλει στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Ζίβκοβιτς στη στημένη μπάλα. Έκοψε ο Μουκουντή, πήρε ο Σαμάτα. Σαμάτα για τον Μπαμπαράχμαν. Τον από την άλλη πλευρά. Κάνει το γέμισμα ο Μπαμπαράχμαν. Προσπαθεί ο Κουλιαράκης. Πεσμένο στο χόρτο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πανηγυρίζει ο Σντόεφ. Έμεινε ζωντανή η μπάλα στα όρια της μικρής περιοχής. Το κρίσιμο είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε εδώ να κρατήσει την κατοχή. Ο Μπαμπαράχμαν σήκωσε την μπάλα. Ο Κουλιαράκης είναι αυτός που έχει, έλεγες προηγουμένως, για την συνεισφορά του. Εδώ είναι μια στιγμή που έχει συνεισφορά στην επιθετική ανάπτυξη με αυτή την κεφαλιά. Φυσικά έχει διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι και ο Σντόεφ και προλαβαίνει για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ζίβκοβιτς είναι μακριά του. Τώρα έρχεται διαγώνια μπροστά του. Σβάμπ απέναντι ο Τάισον τον έχει δει και θα στείλει την μπάλα εκεί. Ζέλσον Μαρτίνς μπροστά από τον Τάισον. Προτιμά να παίξει με τον Κωνσταντέλια. Κοιτάζει και πάλι απέναντι ξανά για τον Σάστρε. Τώρα βγαίνει ο Κίνη. Σάστρε η σέντρα, κοντράρι, Ζίβκοβιτς γυρίζει. Τάισον! 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 26. Βρήκε την μπάλα στρωμένη μπροστά του και την στέλνει στα δίχτυα. 1-0. Ο Ζίβκοβιτς γυρίζει, δεν υπάρχει κανένας μπροστά από τον Τάισον. Στρωμένη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη. 1-0. Μεϊτέ ψηλά. Τάισον ο επόμενος που απομακρύνει. Ο Κωνσταντέλιας τρέχει και πρόλαβε. Απέναντι ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς. Έκοψε την μπάλα. Απέφυγε τον Κίνη. Τέτα τέτο Ζίβκοβιτς. Απέναντι στο Τζολάκη. Ζίβκοβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 65. Γκολ νούμερο 8 στο πρωτάθλημα, 16 σε όλες τις διοργανώσεις. Τέταρτο στην καριέρα του σε 18 μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο σκόρερ της τελευταίας νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Κάνει το 2-0. Πρόλαβε ο Κουλιεράκης τον Ελκαμπή, Γιώνο Ότο, αρκετά λάθη σε αυτό το σημείο και τώρα ο Σβάμπ για τον Σντόεφ. Πάσα για τον Ζίβκοβιτς, παράλληλη μπαλιά και γκολ από τον Μάρκος Αντώνιο. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και δείτε ξανά πως ο Ζίβκοβιτς δημιουργεί. Μάρκος Αντώνιο ίσως να πρόλαβε τον Ρέτσο. Όπως και να έχει, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Τζολάκης αυτή τη φορά. Ίσως να βρει και ο Ρέτσο στην μπάλα, να την έστειλε άθελά του στην εστία του Τζολάκη. Ντεσπότοφ που έχει χώρο να γυρίσει και να βγάλει μια σέντρα. Την έβγαλε ο Βούλγαρος στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Με τον Σβάμπ που λειτουργεί σαν σέντερ φόρ εδώ και μερικά λεπτά να παίρνει την κεφαλιά και να ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τόμας στην πλάτη του έχει τον Βίντα, ωραία η κίνηση του Μπάμπα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και γύρισε. Κωνσταντέλιας, γκολ! Ο ΠΑΟΚ στο 3ο λεπτό, σας λέγαμε ότι θέλει να μπει δυνατά και το καταφέρνει. Ο Κωνσταντέλιας με φοβερό πλασέ μετά την εξαιρετική κίνηση του Τόμας και το γύρισμα από τον Μπάμπα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σας λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει στην έδρα του στο πρώτο τέταρτο και το κάνει σε αυτόν τον τελικό. Ο Τάισον, το γύρισμα από τον Σαστρέ. Ο Κάλενς με ύψος την μπάλα. Έχασε στην συνέχεια ο Σαμάτα. Το σουτ, γκολ! Κωνσταντέλιας ξανά!
Τι λάθος έκανε ο Κάλενς, διπλό λάθος, το οποίο τιμωρεί ο Κωνσταντέλια στο 81. Ο Κάλενς δεν καταφέρει να απομακρύνει. Με την πρώτη προσπάθεια έδωσε πολύ ύψος την μπάλα, περίμενα από τον Αθανασιάδη, στη συνέχεια δεν μπορεί, ο Σαμάτα προς τα πίσω, κανείς πάνω στον Κωνσταντέλια. Γεμάτη περιοχή του Αθανασιάδη, ο Βούλγαρος εκτελεί στον πρώτο δοκάρι. Ο Σάστρε θα σουτάρει, πέρασε η μπάλα, πόλης, γκολ! Ο ΠΑΟΚ γυρίζει το μάτς στο 90 με τη βολίδα του Ισπανού. 3-2 ο δικέφαλος του Βορρά. Εκεί που το μάτς έμοιαζε χαμένο με την κεφαλιά του Βίδα στο 75, ο Σάστρε βρίσκει το γκολ, η μπάλα περνάει από πάρα πολλά πόδια. Αράο. Στην μπάλα ο Ότο και κάνει λάθος ο Πέρεθ. Και ο Κωνσταντέλιας περιμένει βοήθεια, η πάσα χαμηλά, Τάισον 1-0! 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 37, Τάισον! Δεν απειλεί από το 19, έχει τρεις τελικές, δύο στην εστία, ένα δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Τέταρτο γκολ του Τάισον, δεύτερο στα play-off. Ο Ότο έδιωξε. Τσαφ ο Πέρεθ. Και από εκεί και πέρα ο Κωνσταντέλιας. Καταπληκτική πάσα στον χώρο, Τάισον. Ανενόχλητος. Ο Σντόεφ Ότο. Και η σέντρα στην περιοχή, εύκολη για τον Λεοντίκιν. Πέναλτι στο Σαμάτα, ο Γετβάη. Κίτρινη κάρτα στο Γετβάη, πέναλτι για τον ΠΑΟΚ 70. Ο Ζίβκοβιτς 2-0. Ένα το γκολ στη σεζόν, δεύτερο στα play-off στο 72. Στη δεύτερη ουσιαστικά ευκαιρία του ΠΑΟΚ στα τελευταία 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Βιεϊρίνια, το κοντρόλ, το σουτ, 3-1! Και αυτός έρχεται από τον πάγκο και σκοράρει στο 89, ο Βιεϊρίνια. Και η αλλαγή του Κότσιρα για τον Μλαντένοβιτς, ο Ότο έκλεψε. Και θέλει να περάσει την περιοχή, γυρίζει καλύτερο τον Κωνσταντέλιας και περνάει ο Ότο και γυρίζει και η προβολή, 4-1! Στο 92 δεύτερο γκολ ο Ζίβκοβιτς. Πάλι ο Ότο περνάει στην περιοχή, γυρίζει εδώ ο Λοντίγκιν, δεν μπορεί να απομακρύνει, το εκμεταλλεύεται ο Ζίβκοβιτς. Τελευταίο 20 λεπτό, υπογραφή νίκης για τον ΠΑΟΚ, Άνδρια Ζίβκοβιτς. 2 γκολ, 1 ασίστ. Η κόντρα ευνοεί τον Νταριντά, ο Ντουμπάτζο σε ένα χώρο που είναι μόνον ο Μωρόν, ο οποίος βρήκε τον Ζίβκοβιτς, έκλεψε μπάλα ο Σέρβος και τώρα είναι 4 με 5 ο Ζίβκοβιτς. Πέρασε για τον Τόμας, πέρασε γκολ! 0-1 ο Μπράντον Τόμας. Εκμεταλλεύεται το λάθος στη μεσαία γραμμή του Μωρόν. Ο ΠΑΟΚ βγάζει την κόντρα επίθεση. Ο Ζίβκοβιτς στον Τόμας και ο Ισπανός σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του απέναντι στον Άρη. 8η φορά που αντιμετωπίζει τους κυτρινόμαυρους. Ένα γκολ. Συνολικά 7 στο πρωτάθλημα. Αλλά ίσως ένα από τα πιο σημαντικά στην καριέρα του. Στο 31ο λεπτό ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Ο Μωρόν ζητάει φάουλ σε αυτήν εδώ τη φάση. Αυτό έλεγε στον Γκρίνφελντ. Είναι δίπλα ο Ισραηλινός διαιτητής και λέει παίζεται. Μπαμπα. Ο Κωνσταντέλιας φανταστικά έφυγε από τον Οντουμπάτζο και θέλει να πατήσει περιοχή. Μπήκε ο Κωνσταντέλιας, γύρισε ο Τάισον σε θέση βολής, γκολ! Φανταστικό γκολ από τον ΠΑΟΚ, έκρυψε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας. Άλλαξαν εξαιρετικά τρεις του κεφάλου και ο Τάισον την έστειλε στα δίχτυα στο 62. Αλλά όλα ξεκίνησαν από αυτό. Μαγεία Κωνσταντέλια. Φανταστική κίνηση από τον Κωνσταντέλια. Δεν πέφτει ούτε από το φάουλ του Σουλεϊμάνοφ.
γυρίζει στον Τόμας με τη μία αυτός. Ένα κοντρόλ ο Τάισον, καταπληκτικό γκολ από τον ΠΑΟΚ. 1-2, το πρωτάθλημα ξανά ασπρόμαυρο.